να μας πει τη δική του οπτική, αν αυτές οι καταγγελίες στέκουν και ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Και πραγματικά στέκουν οι καταγγελίες και είναι, αν το θέλετε, και η εικόνα που και εμείς έχουμε συλλέξει μέσα από τις ανακοινώσεις που βγάζουν οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις, οι ομοσπονδίες, και πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική, με την έννοια ότι τα σχολεία άνοιξαν με μια ανεπάρκεια μέτρων από τη μεριά της κυβέρνησης, κάνοντας λάστιχο υγειονομικό πρωτόκολλα, και αν το θέλετε αυτό που θέσατε και ζήτημα που πρέπει να τεθεί είναι επιτέλους τι γίνεται με τα κτηριακά προβλήματα στα σχολεία. Δηλαδή όχι μόνο με το περιεχόμενο, το τι μαθαίνουν, αλλά και το πού μορφώνονται και πώς μορφώνονται τα παιδιά μας. Αυτό όμως γιατί το καταγγέλλετε τώρα και δεν το καταγγείλατε από νωρίτερα, χρονικά νωρίτερα εννοώ, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς? Θα σας πω, καταρχάς το καταγγέλουμε χρόνια. Και το καταγγέλουμε χρόνια, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι πριν 2 χρόνια έγινε ολόκληρη η μερίδα από την ανώτατη συνομοσπονδία για τα κτηριακά προβλήματα. Που είναι καταγεγραμμένα και όλα αυτά τα προβλήματα, έχουν κατατεθεί κατά καιρούς στο Υπουργείο Παιδείας, στην ΚΤΙΠ που ασχολείται με το κτίσιμο των σχολείων. Είναι χαρακτηριστικό το ότι με την όξυνση των προβλημάτων, να το πούμε έτσι, ότι φαίνονται πιο οξυμένα αυτή την περίοδο τα προβλήματα λόγω και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν και με την πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε καταγγελίες από όλη την Ελλάδα για αίθουσες 8 τετραγωνικών, για αίθουσες 15 τετραγωνικών που στηβάζονται 25 μαθητές, για νηπιαγωγεία που στεγάζονται πάνω από 30 παιδιά μέσα σε μία αίθουσα, εκατοντάδες κοντέινερ, έτσι, στα οποία λειτουργεί η προσχολική αγωγή, μικρά κοντέινερ, αίθουσες υπόγειες, χαρακτηριστικά από την Ομοσπονδία της Κεντρικής Μακεδονίας των Γονέων μας ενημερώνουν ότι έχουν καταγραφεί αυτή τη στιγμή πάνω από 55 ακατάλληλες αίθουσες που λειτουργούν σε υπόγεια. Υπάρχουν πάρα πολλές αίθουσες οι οποίες για να χωρέσουν τα παιδιά, μεγάλες αίθουσες τις σπάσανε στη μέση με γυψοσανίδα για να γίνουν 2 διδακτικές αίθουσες. Έτσι, δηλαδή εκεί που σε μία αίθουσα χώραγαν παλιότερα 25 μαθητές, τώρα αυτή η αίθουσα έχει σπάσει στα 2 και μπαίνουν 25 και 25 μαθητές. Ξέρετε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα ζητήματα διαμορφώνουν μια εκρηκτική κατάσταση και πραγματικά σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα ανεπαρκή μέτρα, έλλειψη καθαρίστριων, έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, ανεβάζουν, ας με επιτραπεί έκφραση, στο ζενή στην αγωνία των γονιών. Τι απαντήσεις παίρνετε από τους αρμόδιους? Γιατί είναι διάφορα θέματα. Το ένα είναι το Υπουργείο Παιδείας, το άλλο είναι το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει και αυτό λόγο πλέον στον αριθμό των μαθητών και στο φυσικό εξαρισμό των αιθουσών. Το θέμα των καθαριστριών ενδεχομένως να είναι του κάθε Δήμου θέμα. Τι απαντήσεις παίρνετε από όλες αυτές τις πλευρές? Οι απαντήσεις είναι η καθημερινή πραγματικότητα στα σχολεία. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το Υπουργείο Παιδείας επανειλημμένα έχει αρνηθεί να συναντηθεί με την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων, όχι μόνο τώρα, και όταν κλείσαν τα σχολεία τον περασμένο χρόνο, και πριν ανοίξουν τα σχολεία το καλοκαίρι, και πριν ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβρη, σε διαρκείς επιστολές που στέλνουμε προς την Υπουργό. Η κυρία Υπουργός δεν έχει δεχτεί ποτέ την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων. Αν το θέλετε, θεσμικά είμαστε και το όργανο στο οποίο εκφράζονται με βάση τους νόμους όλοι οι συλλογοί γονέων. Πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεύτερον, ότι σε πάρα πολλές παραστάσεις και κινητοποιήσεις που κάνουν ενώσεις ή σύλλογοι γονέων σε κατατόπους δήμους για τα σοβαρά προβλήματα, εκτός από υποσχέσεις δεν βλέπουμε τίποτα. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Ότι σήμερα δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και 5. Έχουν ανοίξει τα σχολεία και υπάρχουν μέτρα τα οποία θα έκαναν καλύτερη την κατάσταση εάν είχαν πάρθει όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή δεν μπορεί να ανοίγουν σχολεία σήμερα με άφιαχτες τουαλέτες. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι τι γινόταν? Από τους κατατόπους δήμους, μην πιάνουμε έναν το δήμο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, είναι σοβαρό το ζήτημα με τις καθαρίστριες. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα με έλλειψη καθαριστριών. Είναι χαρακτηριστικό το νούμερο. 13 σχολικές μονάδες έχουμε, 13.000 σχολικές μονάδες έχουμε στη χώρα, και θα προσληφθούν μέσω δήμων 9.500 εργαζόμενοι προσωπικού καθαριότητας, που το 45% είναι 3 ώρες απασχόληση. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος που στην καθαριότητα που δουλεύει 3 ώρες σε ένα σχολείο, παίρνω χαρακτηριστικό παράδειγμα, 1ο, 2ο και 3ο δημοτικό διαβατών Θεσσαλονίκης με 900 μαθητές. Ενώ οι ειδικοί έχουν πει ότι πρέπει να καθαρίζονται τα πόμολα και οι κουπαστές της σκάλες τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα. Κοιτάτε, οι ειδικοί έχουν πει και για επαρκή και διαρκή αερισμό των αιθουσών, αλλά υπάρχουν αίθουσες οι οποίες δεν έχουν παράθυρα. Υπάρχουν αίθουσες, είναι χαρακτηριστικό ότι μας έχουν έρθει καταγγελίες ότι πέρα από υπόγειες αίθουσες, υπάρχουν αίθουσες που για να εξοικονομήσουν χώρο στα σχολεία έχουν φτιαχτεί σε κουπαστές κάτω, έχουν κλειστεί με νοποπάν κουπαστές κάτω από σκάλες σχολείων για να γίνουν αίθουσες. Έτσι, υπάρχουν αίθουσες που λειτουργούν δίπλα στους καυστήρες των σχολείων. Είναι συγκεκριμένα τα παραδείγματα. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να πιέσετε την πολιτεία, τόσο εσείς όσο και συνδυαστικά και με τους καθηγητές και τους δασκάλους που αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση? Κοιτάτε, οι κινητοποιήσεις μας, και εμείς αυτό λέμε ότι σήμερα είναι χαρακτηριστικό το ότι με οργανωμένο τρόπο και με μαζικό τρόπο οι γονείς πρέπει να διεκδικήσουν όλα αυτά που δικαιούνται για τη σύγχρονη, ισότιμη και ασφαλή μόρφωση των παιδιών μας. Μια πρώτη απάντηση είναι ότι αύριο σε όλη την Ελλάδα γίνονται πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Στην Αθήνα 6,5 ώρα, 7 ώρα στη Θεσσαλονίκη, σε δεκάδες πόλεις, και είναι θετικό το ότι αυτά τα συλλαλητήρια δεν είναι συλλαλητήρια που διοργανώνουν μόνο οι γονείς, αλλά είναι από κοινού και με τους εκπαιδευτικούς, που δείχνει πραγματικά ότι τα προβλήματα είναι εκρηκτικά. Από εκεί και πέρα εμείς θα κλιμακώσουμε και με κινητοποιήσεις. Καλούμε τους συλλόγους γονέων δηλαδή να κλιμακώσουν με κινητοποιήσεις και σε κάθε δήμο, αλλά και με άλλες κεντρικότερες κινητοποιήσεις προς το Υπουργείο το επόμενο διάστημα. Για να αναδειχθούν και να πάρθουν λύσεις ουσιαστικά. Γιατί ξέρετε, με μια μάσκα δεν θα χαρακτηρίσουμε το φιάσκο για το μέγεθος. Και με ένα παγουρίνο δεν βγαίνει πανδημία. Αυτό πρέπει να είναι κατανοητό σε όλους μας. Έτσι, γιατί άνοιξαν τα σχολεία και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ακόμα δεν έχουμε εκπαιδευτικούς. Δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό καθαριότητας, είναι υπερπληθή τα τμήματα. Έτσι, όπως είπατε και εσείς χαρακτηριστικά, σε ακατάλληλες αίθουσες, με αβεβαιότητα ακόμα αν θα λειτουργήσει και πότε το ολοήμερο σχολείο, και με εκατοντάδες κοντέινερ, κυρίως να στεγάζουν παιδιά 4 χρονών της προσχολικής αγωγής.